Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι επειδή γνωρίζουμε και τον Κώστα τον Γαβρόλου, θεωρούμε ότι και ο νέος υπουργός θα συνεχίσει βάσει αυτών που χάραξε και υλοποίησε ο Νίκος Οφίλης, τόσο στην οργάνωση των σχολείων, όσο και στο κομμάτι του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας. Αυτό είναι και στη συνταγματική αναθεώρηση, ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολεί στο επόμενο διάστημα. Επομένως, δεν έχει κλείσει σε καμία περίπτωση. Βέβαια, θα πρέπει κανείς να σημειώσει ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει μία συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του κυρίου Φίλη, πράγμα το οποίο προφανώς και εμείς περιμέναμε να γίνει σεβαστό, για να είμαι ειλικρινής και έτοιμος. Θεωρούμε ότι είχε και ένα συμβολισμό η παρουσία του Νίκου του Φίλη, πέρα από το κομμάτι της αποτελεσματικότητας που είχε και της οργάνωσης μέσα στο Υπουργείο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο καινούργιος υπουργός, ο σύντροφος ο Κώστας Γαβρόλου, ο οποίος είναι εξαιρετικός, θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε και εμείς να πιέσουμε, όπως κάναμε μέχρι τώρα, δείχνοντας και μέσα από το συνέδριο αλλά και μέσα από τις πιέσεις που ασκήσαμε το προηγούμενο διάστημα, το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του Νίκου του Φίλη. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία θα πρέπει να την απασχολούν άλλα πράγματα. Με αυτή τη λογική λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει ένας διάλογος που να διανύζεται συνεχώς με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν πολύ πιο ξυμένα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Με αυτό ήταν και μια ότι δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί ο διάλογος γύρω από αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν ζωτικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση σήμερα. Αυτό θα κριθεί, γιατί γι' αυτό και τελικά είναι παραφιλολογία αυτή η υπόθεση. Θα κριθεί εάν υπάρχει στροφή της πολιτικής κυβέρνησης γύρω από αυτό το θέμα. Οι ασκούμενες πολιτικές δεν έχουν να κάνουν μόνο με έναν υπουργό. Είναι συλλογικές αποφάσεις που εκτελούνται ή στο μεγαλύτερο βαθμό εκφράζονται από τον αρμόδιο υπουργό. Άρα λοιπόν, το αν πράγματι συνιστά στροφή, συντηρητική στροφή του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, της παράταξης κυβέρνησης, η μη ύπαρξη του Φίλη στην Υπουργική Παιδεία θα φανεί στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο βήμα. Εάν πράγματι διαφορείται συλλογικά η κυβερνητική πολιτική ή αποστασιοποιείται από την πολιτική που ακολούθησε η Υπουργική Παιδεία. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό. Άλλωστε, το στίγμα που έδωσε ο νέος Υπουργός Παιδείας ήταν σαφές, ότι ακολουθούμε την πολιτική αυτή. Τώρα, το αν επιμέρους διαφοροποιήσεις, επιμέρους διαφορετικές τακτικές ή λογικές έχουν κάποιες αποστάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πυρήνας της λογικής και της πολιτικής αντιμετώπισης δεν παραμένει ο ίδιος.